Κύριε Υπουργέ, χαίρετε, καλησπέρα. Παρμενή 2021. Πέρσι δεν διεξήχθη, φέτος διεξήχθη και μάλιστα με απόλυτη επιτυχία. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Σήμερα ήταν η τελική φάση, η κλιμάκωση της άσκησης Παρμενίων. Πέρυσι ήταν άλλες συνθήκες. Δεν κατέστη δυνατό να γίνει αυτή η άσκηση, αλλά εν τούτης οι ένοπλες δυνάμεις ήταν απασχολημένες, όπως θυμάστε. Φέτος ήταν κάπως διαφορετική η κατάσταση και απολαύσαμε αρκετοί παρευρισκόμενοι και μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής των Ελλήνων που ήρθε επί τόπου και σύσσωμη στρατιωτική ηγεσία και πάρα πολλοί τοπικοί παράγοντες και φίλοι των ενόπλων δυνάμεων αυτή την εξαιρετική επίδειξη ισχύως, ικανοτήτων, δυνατοτήτων, συνολικά, διακλαδικά των ενόπλων δυνάμεων. Απέδειξαν για μια ακόμα φορά ότι είναι η μεγάλη αποτρεπτική δύναμη της πατρίδας, ότι είναι άρτια εκπαιδευμένοι όλα τα στελέχη και χειρίζονται πολύ προηγμένων οπλικών συστημάτων για τα οποία γίνεται μια διαρκής προσπάθεια να βελτιώνονται όσο γίνεται και αυτό νομίζω το έχουμε δει αυτές τις μέρες. Και συνεπεία όλων αυτών εξασφαλίζουν στο ακέραιο την διαφυκή μας ανεξαρτησία και υπερασπίζονται των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας πάντα όπως το κάνανε με την ίδια ευσυνειδησία, έτσι καθήκοντος, επαγγελματισμό, σθένος, αποφασιστικότητα. Μπορούμε να αισθανόμαστε ασφαλείς που διαθέτουμε αυτής της ποιότητας ένοπλης δυνάμεις. Κύριε Υπουργέ, ένα σχόλιο για τις φρεγάτες θέλουμε, χθες βρέθηκαν στο Παρίσι. Μεγάλη συμφωνία, δεν είναι μόνο οι φρεγάτες, είναι η συνολική αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Οι δύο χώρες έρχονται πάρα πολύ κοντά πλέον σε επίπεδο στρατηγικής συνεργασίας και αυτό επισφραγίζει την ιστορική, θα έλεγα, γιατί είναι διαχρονική υπόθεση, φιλική και συμμαχική σχέση τους. Η υπόθεση, θα έλεγα, είναι προϊόν πολύμηνης διαπραγμάτευσης, διαπραγματεύσεων, γιατί οι προτάσεις ήταν πολλές. Θεωρώ όμως ότι κατά τις εισηγήσεις των αμμουδίων που ήταν το πολεμικό ναυτικό η λύση ήταν η βέλτιστη και προχωράμε. Δεν έχει σταματήσει η προσπάθεια να κάνουμε ακόμα περισσότερο για τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων. Προχωράμε και συνεχίζουμε.